Θα σας ζητήσω να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο, επειδή είστε στην αριστερή πτέρυγα της Βουλής, για το οικονομικό πρόβλημα, πρόγραμμα, το συγγνώμη, που παρουσίασε ο κύριος Κασελάκης. Παρουσίασε ένα οικονομικό πρόγραμμα φορολογικών ελαφρύνσεων, ένα πρόγραμμα που όπως ο ίδιος υποστήριξε, αλλά και τα στελέχη του, και εδώ είχα τον κύριο Παπά εχθές, ένα πρόγραμμα το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι θα φροντίσει τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Άνθρακε ο θησαυρό. Συγγνώμη. Άνθρακε ο θησαυρό. Ναι. Με δύο λέξει. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί βεβαίω τα όποια μέτρα πρότεινα είναι προσωρινού χαρακτήρα και δεν αμφισβητούν την κυρίαρχη αιτία για την οποία οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Και ποια είναι αυτή η πολιτική? Είναι αφενόσμενη πολιτική που με κάθε τρόπο θέλει να διασφαλίσει την κερδοφορία στου επιχειρηματικού ομίλου. Άρα λοιπόν όποια μέτρα παίρνονται στοχεύουν σε αυτή την κατεύθυνση και αυτή δεν την αμφισβητεί ο κύριος Κασελάκης ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως δεν αμφισβητεί τη δημοσιονομική πειθαρχία, το βασικό όρο της Ευρωζώνης, όπου μιλάει για ματωμένα πρωτογενή πλονάσματα, πέρα από το συσχελισμένο προϋπολογισμό. Και χρώμα, εντάξει. Ματωμένα, ο λαός τα πληρώνει. Τα πρωτογενή πλονάσματα έχει τραγική εμπειρία. Αλλά όλους τους φόρους ο λαός πληρώνει. Ούτως ή άλλως. Ακριβώς πάνω από το 95%. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχει αφήσει το απειρόβλητο, για παράδειγμα, σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο, το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Δεν λέει κουβέντα γι' αυτά. Και απλά και μόνο λέει να φορολογήσουμε κάποια υπερκέρδη, τα οποία είναι προσωρινού χαρακτήρα. Για μια χρονιά αυτή. Έτσι, ορισμένων επιχειρηματικών ομίλων. Από αυτή την άποψη λοιπόν. Εμείς τονίζουμε ότι είναι πραγματικά άνθρακες ο θησαυρός και δεν αφισβητούν το κυρίαρχο οικονομικό μείγμα το οποίο και ως κυβέρνηση ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ερώτηση κρίσιμη κατά τη δική μου την άποψη πολιτικού χαρακτήρα. Πέρα από αυτό, μπορεί σε ένα καθεστώς μιας αστικής δημοκρατίας όπως είναι η Ελλάδα, μια χώρα η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική στάση σαν και αυτή που περιγράφετε εσείς, ή θα πρέπει να αλλάξει το καθεστώς για να πάμε σε μια διαφορετική πολιτική? Γιατί έχει σημασία αυτό να το εξηγήσετε. Πολύ σωστά. Εμείς μιλάμε για αμφισβήτηση των κυρίαρχων πολιτικών. Των πολιτικών δηλαδή που μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση και σε επίπεδο οικονομίας, κοινωνίας, αλλά και στην εξωτερική. Η αστική δημοκρατία προφανώς δεν είναι. Από αυτή λοιπόν την άποψη πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτηση τη κυρίαρχη πολιτική και συμπόρευση με το ΚΚΕ και βεβαίω. Με μια προοπτική αυτή. Αυτή θα έχει προοπτική. Ποια προοπτική θα έχει, θα σας πω τώρα. Ναι. Καταρχάς, να μπορέσουν να κατακτήσει ο κόσμος ανάσης ανακούφισης, αμφισβητώντας ήδη υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία μπορούν να κατακτήσουν. Πάντα όμως μιλάτε και εσείς στο πλαίσιο μιας αστικής δημοκρατίας, ναι, ενός καπιταλιστικού συστήματος. Αλλά βεβαίως αυτά θα είναι προσωρινού χαρακτήρα αν δεν συνδεθούν με τη μόνη ελπιδοφόρα προοπτική που υπάρχει την ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος. Μα εντάξει, τώρα το καθαρίζω. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά ότι ή θα είναι μοχλός της οικονομίας το καπιταλιστικό κέρδος που ευθύνεται για την καταστροφή των δικαιωμάτων του λαού, των αναγκών αλλά και της ίδιας της ζωής, ή θα είναι η κυρίαρχη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Νομίζω, που σημαίνει κοινωνικοποίηση μέσων παραγωγής, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους οργανισμούς. Και από τον ΝΑΤΟ. Βεβαίως εννοείται. Και τους Αμερικάνους. Μακριά. Ναι. Και ο κύριος Κασελάκης απόψε, σε μια ομιλία του, είπε ότι, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε, αν το βρεις Αγγελική, το δείξαμε νωρίτερα ζωντανά, είπε ότι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν και στη χώρα μας και τα λοιπά, είναι αποτέλεσμα μιας αμερικανικής πολιτικής που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Αυτό είπε νωρίτερα ο κύριος Κασελάκης, άρα σας καλύπτει αυτό. Μα εδώ ήθελα να φέρει το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτείων να φτιάξει παράρτημα το ΣΥΡΙΖΑ να το μετατρέψει. Α, τι είναι πανεπιστήμιο, το κουβέντα. Ξέρω εγώ, αυτή ήταν η αρχική του δήλωση. Τώρα, το πόσα λέει κάθε φορά και πόσο φάσκει και αντιφάσκει, δεν έχει κανένα λόγο να κάνει. Πάντως το είπε αυτό. Και μου κάνει εντύπωση και αυτό και το. Πάντως δεν αμφισβήτησε ούτε τα εξοπλιστικά προγράμματα, συμφώνησε με τα εξοπλιστικά προγράμματα και συμφώνησε και την αποστολή τη Σύδρα. Τη φρεγάτα Σύδρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Άρα λοιπόν, με ποιου Αμερικάνου διαφωνεί? Με του Αμερικάνου. Με τον Τραμπ ενδεχόμενα, γιατί είναι με τον Μπάιντεν. Όμω, μια χώρα σαν την Ελλάδα μπορεί μόνη τη. Γιατί περιγράφεται ωραία, το ακούμε πολύ ωραίο αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια, που είστε και έγκριτο δημοσιογράφο, βλέπετε με τι συμμαχίε που έχει η Ελλάδα να διασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και συνθήκε ανάπτυξη του λαού.
Από ποιον αμφισβητούνται? Από μια σύμμαχη χώρα δεν αμφισβητούνται. Ναι, αμφισβητούνται από την Τουρκία. Ποιος βάζει ζήτημα, ποιος βάζει ζήτημα συνδιαχείρισης? Δεν βάζει το Αμερικάνικο όμως, και τον αν δεν είχαμε και αυτό, μήπως ήταν χειρότερα. Προσέξτε. Ξέρετε τι λέω. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 αμφισβήτησε αυτό το σύστημα. Δεν αμφισβήτησε. Είπε, το αμφισβήτησε. Είπε, πάμε να κάνουμε διαπραγμάτευση. Πάμε διαπραγμάτευση ή τουλάχιστον το είπε. Μέρκελ, το Μπάρκ. Ναι, είπε όλα αυτά. Πήγε στη Ρωσία να πάρει ιδανικά. Ο κ. Πούτιν δεν του τα έδωσε. Λοιπόν. Μα η Ρωσία δεν έχει σχέση με το. Όχι, πάει μαζί. Όχι, λέω, ζήτησε ιδανικά από εκεί. Προσπάθησε να κινηθεί. Εγώ λέω όμω, είναι ρεαλιστικό αυτό το βήμα που προτείνετε εσεί ω ΚΚΕ? Ιστορικά, μα το δείτε. Ιστορικά στην περιοχή μας, δεν πάμε πολύ μακριά. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα τα τελευταία 30 χρόνια? Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος διαμέλυσε τη Γιουγκοσλαβία? Άρα λοιπόν μπροστά στο ζήτημα του διέρε και βασίλευε για να καταστήσουν και να ισχυροποιήσουν τα συμφέροντά τους οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ, δεν πρόκειται να κρυφθούν προς από την... Να πάω στην κυρία... Από αυτή την άποψη, αυτή τη στιγμή, στην Ουκρανία. Από τη στιγμή... Όχι ένα λεπτό για να... Θέλετε να το συζητήσουμε για αυτό? Όχι, όχι, όχι. Όπως το θέλετε. Όχι ένα λεπτό. Ο ποιος εισέβαλε στην Ουκρανία το 14 με το Μεϊντάν. Το ένα λεπτό, κύριε Γραφασόπουλο. Και ποιο συγκρούεται στην Ουκρανία, αν θέλετε να τα κουβεντιάσουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε τους Ρώσους υποστηρίζουμε για να είμαστε καθαροί. Δεν είναι οι Ρώσοι που ξέραμε. Βεβαίως. Έτσι, δεν είναι Σοβιετική Ένωση. Όχι, από αυτή την άποψη, άρα, λοιπόν, το ίδιο. Τι λέμε? Λέμε ότι το σχέδιο των Αμερικάνων για το Αιγαίο είναι επώδυνο για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και για την ίδια το λαό μας. Αναφέρονται στον ΩΣΑ, ναι, στην Παγκόσμια Τράπεζα, στο Δούνου του για τα στοιχεία. Για τις πολιτικές όμως που προτείνουν για την Ελλάδα της εργαλειοθήκης δεν λένε κουβέντα. Για πάγωμα των αυξήσεων στους μισθούς μιλάνε, για κατάργηση της σταθερής εργασίας μιλάνε και μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, για μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της παιδείας υγείας. Αυτές όλες είναι κατευθύνεις όσα Διεθνούς του Νομισματικού Ταμείου, Παγκόσμιας Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, ας βάλουμε, αφού όσο θέλετε να αναφερθείτε για αυτούς, βάλετε και όλη την εικόνα. Ναι, για να δούμε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα. Προσπάθησε ο κύριος Τουκαλάς εν μέσω πυρών να διατυπώσει μια άποψη και να πει ότι αυτό συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ξέρετε κάτι. Όταν προτείνει όμως πάγωμα των μισθών, ΩΣΑ. Όταν προτείνει μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, ΩΣΑ. Όταν προτείνει μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση, αυτό δεν είναι σε βάρος του βιωτικού επίπεδου του λαού και των εργαζόμενων? Ας αφήσουμε λοιπόν την υποκρισία. Κύριε Καραφανασόπουλε, παρακαλώ. Λέω, είναι πολύ καλή στις διαπιστώσεις, αλλά δεν αναφέρεται κανείς στις αιτίες. Γιατί έχουν λερωμένη τη φωλιά τους και βασικά δεν είναι η αιτία το θέμα. Λέω, είναι το αποτέλεσμα, τι θα γίνει. Ναι, λέω τι οι αιτίες που οδήγησε ένα αποτέλεσμα. Αυτοί λένε μόνο το αποτέλεσμα. Δεν λένε τις αιτίες γιατί έχουν και οι τρεις λερωμένη τη φωλιά τους. Την πολιτική που ακολουθεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία, την είχε ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ προχθές και το ΠΑΣΟΚ παραπροχθές. Έχουν ψηφίσει πάνω από το 70% των νομοσχεδίων που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή. Είναι δεδομένη με τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω ένα βασικό. Να πω λοιπόν ένα βασικό που λέτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η ελεύθερη αγορά οδηγεί στη μονοπόληση και στα καρτέλ. Ποιος θα βάλει τα καρτέλ? Δεν είναι η πολιτική απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας που δημιούργησε τα καρτέλ? Με εγγυημένες τιμές για τη ΣΑΠΕ. Το ψηφίσαν όλα τα κόμματα. Το ψηφίσαν όλα τα κόμματα. Δεύτερον, αυτό που είναι φάρμακο για κάτι, πανηγύριζαν όλα τα κόμματα όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αρνητικά επιτόκια. Ρευστότητα, λέει, στην αγορά θα πέσει. Πού οδήγησε αυτή η ρευστότητα στην αγορά? Στον πληθωρισμό. Το φάρμακο που ήταν τις ρευστότητες έγινε δηλητήριο για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις αντιφάσεις του, τις αντινομίες. Είναι ένα σύστημα το οποίο γίνεται όλο και πιο άδικο. Ο παγκόσμιος πλούτος και οι ανισότητες είναι τεράστιες στις υπόλοιπες χώρες. Πάρτε Ηνωμένες Πολιτείες. Παντού είναι. Παντού είναι. Παντού. Άρα λοιπόν όταν συζητάμε. Όταν συζητάμε. Να πατήσουμε ένα κουμπί και αύριο να μην αυτό. Να πατήσει ένα κουμπί δεν μπορείς. Αλλά να καλλιεργείς. Καπιταλιστικό σύστημα. Να καλλιεργείς ψεύτικες ελπίδες. Να καλλιεργείς φρούδες ελπίδες ότι θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ. Όταν μειώνεις τις τράπεζες ως πασό. Να αρχίσουμε τα μυρολόγια. Γιατί πουλάς τις τράπεζες. Να μυρολογούμε συνεχώς και να λέμε δεν αλλάζει τίποτα. Ας κυβερνάει. Όταν ψηφίζεις ως πασόκ. Την κατάργηση του ΕΚΑΣ για το τρίτο μνημόνιο για να σωθούν
η επιχειρηματική όμιλη και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Γι' αυτό λέμε επί της ουσίας. Είμαστε σε μια φάση που η κυβέρνηση λέει ότι μπορούν όλα αυτά να αλλάξουν. Ποια να αλλάξουν, γιατί έχουμε δημοσιονομική κυριαρχία. Ποια να αλλάξουν, δεν να είμαστε πια πρόσεξε, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Δημοσιονομική. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν έχει δημοσιονομική κυριαρχία. Δεν ήταν ωραίο γιατί που την έχει εκχωρήσει. Την εκχώρησε η κυβέρνηση μη δημοσιονομική κυριαρχία. Γιατί την εκχώρησε ενιαίο νόμισμα. Εντάξει την ΟΝΕ. Εκχώρησε. Το ΟΝΕ λέει να μην βγούμε αύριο το πρωί. Δεν μπορούμε άλλο το πράγμα πρωί. Το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, εδώ συζητάμε για αύριο. Συζητάμε για αύριο λέγοντας ότι πρέπει να πάμε κόντρα στο ρεύμα. Εσύ λέτε μέσα στο ρεύμα θα βρω κάποιο τρόπο να γλιτώσω. Δεν θα γλιτώσεις. Η κάλπη των ευρωεκλογών. Δεν θα γλιτώσεις. Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Εμείς λέμε λοιπόν. Πρόσεξε τώρα. Να υπάρχει ανταγωνιστική δύναμη στην δημοκρατία άμεσα. Να μην περάσει το σχέδιο που υπάρχει σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ότι μπορεί αυτό να αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Πώς είναι κοινή η ψηφοφορία στο 98% της ψηφοφορίας που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, Νέα Δημοκρατία και Πασό και ευρωβουλευτές ψηφίζουν το ίδιο ακριβώς. Τι θα αλλάξει λοιπόν. Όταν ψηφίσει το 98% στο Ευρωκοινοβούλιο, θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει. Των οδηγιών, υπάρχουν των κατευθύνσεων, των διρεκτίβων. Εδώ εδώ υπάρχουν οδηγίες που μας τραβάει το αυτή το Ευρωκοινοβούλιο ότι δεν επαναφέρουμε κλαδικές συμβάσεις. Μας τραβάει το αυτή το Ευρωκοινοβούλιο ότι δεν έχουμε προστασία προς κατοικίας. Ενώ οι οδηγίες το επιτρέπουν. Κλαδικές συμβάσεις δεν υπάρχουν Σουηδία, δεν υπάρχουν Δανία. Σήμερα η Ελλάδα παραπέμφθηκε από την Κομισιόν μετά από αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις γιατί δεν θεώρησε τα σχέδια κινδύνων για τις πλημμύρες. Σήμερα έγινε αυτό. Και ποια σχέδια πλημμύρων, αυτά που έκανε ο κύριος Σπύρτζης και ο υπουργός, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος στη Μάνδρα Αττικής, μεγάλος κίνδυνος πλημμύρας και πλημμύρισε όλη η Μάνδρα και χάθηκαν τόσες ζωές. Αυτά τα σχέδια, τα επιλεκτικά σχέδια πλημμύρας. Ολοκληρωμένο σχέδιο θα γίνει, όχι, γιατί μπαίνει στη λογική του κόστος-οφέλους. Για να δούμε λοιπόν. Η Κομισιόν λοιπόν τι λέει επιλεκτικά. Σχέδια πλημμύρας εκεί που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είπε μεγάλος κίνδυνος για πλημμύρες στην Αττική δεν υπάρχει. Και πήγε η Μάνδρα μετά από ένα μήνα. Τι μου λέτε τώρα. Δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στη Θεσσαλία. Εκτός τη Θεσσαλία από αυτά τα σχέδια διευθέτησης. Τι έγινε με τη Θεσσαλία. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως αποδείχθηκε με το σιδηρόδρομο. Τι αποδείχθηκε με το σιδηρόδρομο. Ναι. Ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Γιατί λοιπόν, υπάρχει μόνο στο 13% του δείκτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς με την Εξεταστική Επιτροπή. Σα κατηγορούν, ξέρετε γιατί. Ναι, σας κατηγορούν γιατί είπατε εξεταστική και η Νέα Δημοκρατία το εκμεταλλεύτηκε και, όχι, και δεν έγινε προανακριτική. Εμείς ψηφίζαμε όμως και την προανακριτική. Ναι, εντάξει, όχι, σας λέω τι λένε. Λοιπόν, πρώτον, το ότι υπήρχε η εξεταστική παρέμει το θέμα στη δημοσιότητα. Δεύτερον, παρόλο ότι όλες οι εξεταστικές και προανακριτικές βγάζανε σούπες, εδώ πέρα βγήκε και ένα συμπέρασμα. Πολύ σημαντικό. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να συγκαλύψει το ότι δεν εξετάστηκαν οι αιτίες της έκρηξης. Είναι γιατί δεν φέραμε τους απαραίτητους μάρτυρες για να εξετάσουμε. Σας έλεγα, για να έχουμε εικόνα. Ένα. Δεύτερον, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προσπάθησαν να συσκοτήσουν τις αιτίες, πέφτοντας σε αντιφάσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι 7-17 είναι η κυρίαρχη σύμβαση που οδήγησε στο έγκλημα και να μην λες ότι και ο Χρυσοχοΐδης αλλά και ο Σπύρτζης έχουν ευθύνες. Δεν μπορείς να λες ότι. Το λένε για τον Σπύρτζη. Δεν το λένε. Στο πόρισμα ούτε ο Πασόκ, ούτε ο Πασόκ, ξέρουμε, το λέει. Δεν έβγαλε το πόρισμα το Πασόκ. Ναι, το Πασόκ λέει εκεί πέρα ότι έχει ευθύνες. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία ευθύνη ο Σπύρτζης. Όχι εδώ που το λένε, έχει, το λένε πάντα. Στο πόρισμα του, ξέρετε, έχουμε πορίσματα. Αν λέει, λέει, έχει, έχουμε λέει, πορίσματα. Ακριβώς. Έχουμε πορίσματα. Ναι. Το πόρισμα αναφέρει. Δεν καταλογίζει στο Σπύρτζη. Λέει να πάει στην δική σου στο τραπέζι. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα. Εδώ τι υπάρχουν. Ποιες είναι οι αιτίες. Οι αιτίες δεν είναι μόνο 7-17. Εδώ υπάρχουν συμβάσεις από το 2007 και το 2006 που αφορούν συστήματα ασφάλειας και οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2022. Μέχρι το 2023 δεν είχαν ολοκληρωθεί. Πόσες κυβερνήσεις πέρασανε. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί το λέει η Επιτροπή Γεραπετρίτη. Οι συμβάσεις οι οποίες γινώσονται με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων των ανταγωνιστών και είναι τιμηματικές. Ναι, δεν είναι ολοκληρωμένο. Δηλαδή, ολοκληρωμένο. Ναι. Άλλο η Bombardier κομμάτι, άλλο η Siemens, άλλο η Alstom. Ναι. Και η 717 όπως έγινε. Με δύο. Έγινε και με τους τρεις μέσα. Όχι, με τους τρεις. Στην αρχή.
Προσέξτε. Μία απορρόφησε την άλλη. Μία πουλήθηκε στην άλλη. Μία κοινοπραξία. Αλλά τα συστήματα θα ήταν τα ίδια, λέει. Θα παραμένουν τις μπομπαρδιές. Δεν ήταν ίδια. Τα οποία δεν κυκλοφορούσαν. Δεν ήταν ίδια. Τα οποία δεν κυκλοφορούσαν τις μπομπαρδιές. Δεν ήταν αρχαιωμένα μετά. Άρα λοιπόν βλέπετε και τι λένε. Και λένε επίσης η ίδια η Επιτροπή Γεραπετρίτη. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε την έργωσε που έκανε τα έργα αυτά για να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διάφορα λόμπι. Μάλιστα. Μισό λεπτό τώρα. Κυρία Κοροβέτση. Για να ολοκληρώσω απλώς τη σκέψη μου μόνο. Παρακαλώ, θα σας ξαναδώσω τώρα. Εντάξει, ωραία. Θέλω να μου πείτε το εξής. Αυτή τη στιγμή εσείς έχετε αντίρρηση ως κόμμα να πάει στη δικαιοσύνη και να καθαρίσει εκεί το τοπίο. Γιατί είναι στη δικαιοσύνη, ούτως το θέμα. Ούτως ή άλλο. Η άρση της ασυλίας ουσιαστικά είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι άρση της ασυλίας. Κάντε λάθος. Δεν είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Είναι νόμος περί ευθύνης υπουργών. Γιατί ο Σπίρτζης δεν είναι βουλευτής. Αλλά για να διωχθεί πρέπει να ενεργοποιηθεί ο νόμος περί ευθύνης. Όχι, είναι το κλειδί. Είναι άλλο πράγμα η άρση ασυλίας. Να το δεχόσαστε κάτι τέτοιο. Να πάει στη δικαιοσύνη. Όχι. Και, βέβαια την βουλευτική τέτοια, την υπουργική κόμματος, δεν την ψήφισε. Ότι αυτό, κύριε, συγγνώμη Νίκο, εξήγησε ξεκάθαρα ότι είναι θέμα και περί του νόμου ευθύνης υπουργών. Βεβαίως, αυτές οι υπογραφές που μαζευτήκανε, που επικαλεστήκατε, που είναι 1.300.000, ίσως και περισσότερες, μπορεί να πάνε για να αλλάξει ο νόμος, αλλά δεν έχει ο νόμος αναδρομική ισχύ, ξέρετε. Δεν πιάνει αυτούς. Δηλαδή, ας πούμε τον αλλάζουν. Και είναι και μια αυτοκριτική που κάνουν. Γιατί αρνήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει συνταγματική αναθεώρηση νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αρνηθήκαν. Δεν νομίζω.